ζητήθηκε από τα σχολεία αρχικά να ενημερώσουν το Δήμο για το αν έχει γίνει ήδη η τακτική συντήρηση των ρευματοστασίων από εξειδικευμένα συνεργεία και να έχουν δώσει το απαιτούμενο νόμιμο φύλλο τεχνικού ελέγχου, δηλαδή αν δεν χρειάζεται η περαιτέρω έλεγχο. Δύο, αφισβητείται από τη Δημοτική Αρχή ο τεχνικός έλεγχος αυτών των συνεργείων, αν έχουν προηγηθεί, αν έχουν βέβαια γίνει από τα σχολεία. Τρία, αν ναι, ζητήθηκε για έλεγχο από τεχνική, αν αφισβητείται δηλαδή το γεγονός της σωστής κάλυψης των εργασιών από τους ιδιώτες που είχαν γίνει τα σχολεία. Ζητήθηκε από περαιτέρω έλεγχο από τις τεχνικές υπηρεσίες και τα φύλλα ελέγχου να εξεταστούν που έχουν ήδη υπάρξει. Τέσσερα, προγραμματίστηκε έλεγχος των εγκαταστάσεων από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Πέντε, ζητήθηκε από τα σχολεία να δηλώσουν τυχόν προβλήματα λειτουργίας των ρευματοστασίων τους. Έξι, πρόσθετα θα ήθελα να μας ενημερώσετε τι ακριβώς υλοποιήθηκε στις σχολικές μονάδες με τα δύο ιδιωτικά συμφωνητικά που ήδη έχουν συναφεί και αφορούν ποσό 82.000 και 150.000 το δεύτερο, δηλαδή σύνολο 230.000 για μελέτες αποτύπωσης αρχιτεκτονικών, παθητικής και ενεργητικής προστασίας για τις σχολικές μονάδες. Αν παρόλα αυτά θεωρήθηκε από τη Δημοτική Αρχή πως δεν έχουν τη δυνατότητα οι υπηρεσίες του να προβούν στον έλεγχο αυτών του επίγοντος των καταστάσεων, ο τεχνικός έλεγχος και πρέπει να γίνει από εσωτερικό συνεργάτη, ρωτάμε, εξέδωσε ο Δήμαρχος απόφαση για την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη ή σε εταιρεία, και αν έσαι πια, με ποιες υποχρεώσεις, με ποιο κόστος και με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Μήπως ανέβησε αντίθετα στον πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής να προβεί σε απαιτούμενες ενέργειες, και αν ναι, ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής προέβη σε απαιτούμενες ενέργειες βάσει των αρμοδιοτήτων του, ή παραχώρησε το έργο αυτοβούλου σε κάποιο ιδιώτη.